Ο κύριος Γιάννης Δήλης είναι μαζί μας από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Παρακαλώ, βουλευτής, καλή σας μέρα. Γεια σας. Χωρίς φόβο, κύριε Βουλευτή. Καλημέρα, κυρία Δίδου και κύριε Παπακλιμίτσο. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Όσο καλή μπορεί να είναι μια μέρα στην οποία φεύγει από τη ζωή ο Μίκης Θεοδωράκης. Ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά εγώ θα διαβάσω ένα μήνυμα, με συγχωρείτε, κύριε Δελίδη, εδώ του φίλου Γιάννη. Ξαναλέω, πολλά τα email και σας ευχαριστούμε. Ότι ομόρφη είναι τον κόσμο μας. Και μόνο αυτή η σκέψη λοιπόν που καταθέτει εδώ ο Γιάννης, έχετε δίκιο ότι δεν είναι καλή ημέρα, αλλά είναι αυτό που δίνει έτσι και ένα χρώμα σε μια τέτοια απώλεια όπως του Μίκη Θεοδωράκη. Αυτό ακριβώς, ότι έκανε τον κόσμο μας πιο όμορφο. Ελάτε, κύριε Δελή, μη συστερήσει το λόγο. Αυτό είναι σίγουρο, κύριε Παπακλιμίντζο. Όπως θα ήθελα να προσθέσω αμέσως μετά την εισαγωγή μου, είναι ότι στην πραγματικότητα άνθρωποι σαν τον Μίκη δεν ξέρω αν πραγματικά πεθαίνουν ή αν εξακολουθούν να ζουν, γιατί σίγουρα εξακολουθούν να ζουν μέσα από τη μουσική τους, μέσα από τα χιλιοτραγουδισμένα τραγούδια τους, μέσα από την πολιτική τους διαδρομή, μέσα από τους αγώνες τους, τους σκληρούς αγώνες που έδωσε αυτή η γενιά στην οποία ανήκει και ο Μίκης Θεοδωράκης. Και μιλάω για τη γενιά της αντίστασης και τη γενιά της μετεμφυλιακής Ελλάδας. Θα θέλαμε, κύριε Δελή, επειδή συνομιλήσαμε με πολλούς συνθέτες, με τραγουδοποιούς, με μουσικούς, θα θέλαμε, επειδή είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο της ζωής του Μίκη Θεοδωράκη, που δεν γίνεται να μην το αγγίξουμε, τον πολιτικό Μίκη Θεοδωράκη, να μας πείτε. Για τον πολιτικό, για τον πολιτικό Μίκη Θεοδωράκη. Νομίζω ότι ο Μίκης Θεοδωράκης από την αρχή της πολιτικής του διαδρομής ταυτίστηκε με το λαϊκό κίνημα. Πήρε με ενεργό μέρος σε όλες τις μεγάλες λαϊκές στιγμές της ανάτασης. Στα Δεκεμβριανά εξορίστηκε, πήρε μέρος στην Εθνική Αντίσταση, πήρε μέρος στους δημοκρατικούς αγώνες στις δεκαετίες του 50, του 60. Βασανίστηκε, εξορίστηκε, να πω ότι συμμετείχε στην πολιτική ζωή εκλεγμένος και βουλευτής με το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας και νομίζω ότι αξίζει να σημειώσουμε το τελευταίο του σημείωμα που έστειλε στο γραμματέα, στον Δημήτρη τον Κουτσούμπο, ότι θέλει να τον θυμούνται ως κομμουνιστή και ότι αυτή είναι η τελευταία του επιθυμία και την οποία θέλει να γίνει σεβαστή. Νομίζω ότι δεν μπορούμε όμως να ξεχωρίσουμε, κύριε Παπακλιμίντζο, τον πολιτικό από τον μουσικό, από τον μουσουργό. Είναι μια ενιαία προσωπικότητα, το ένα τροφοδοτούσε το άλλο. Έχετε δίκιο. Και ακριβώς η ένταξή του, η συμμετοχή του σε αυτούς τους μεγαλειώδεις λαϊκούς αγώνες είναι που του έδωσαν το ερέθισμα, την έμπνευση και το υλικό να γράψει αυτά τα καταπληκτικά τραγούδια, να μελοποιήσει αυτούς τους μεγάλους ποιητές, να παντρέψει την ποιήση με την λαϊκή μουσική και να την κάνει κτήμα του απλού ανθρώπου στη χώρα μας. Είναι ένα μοναδικό επίτευγμα αυτό που δεν έχει ξαναγίνει σε καμιά περιοχή του κόσμου. Για όλα αυτά και για πάρα πολλά είναι αδύνατο να ξεχάσουμε τον Μίκη Θεοδωράκη, είναι αδύνατο να τον ξεχάσει ο λαός. Τα τραγούδια του θα τραγουδιούνται, θα εμπνέουν τους αγώνες, στις κινητοποιήσεις, δεν θέλουμε να σας κλείσουμε, κύριε Δελή, αλλά παντού, θέλουμε και εμείς παντού, όπου χτυπά η καρδιά του λαού. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.